Εμείς που παίζαμε ερασιτεχνικά και ήμασταν, ξέρω εγώ, παιδικά, εφηβικά, παίζαμε το μαντουλίδι. Okay, καταλαβαίνεις ότι χάναμε, ξέρω εγώ, 120-20, 120-30 και τέτοια. Το να κερδίσεις 100 πόντους η ομάδα και να πιέζεις όλο το γήπεδο για να προσπαθείς να βάλεις πάλι καλάθι. Εμείς τότε, επί τους πιτζιρικάδες, λέγαμε ότι είναι κομπλεξικό. Και ακόμα και το λέω και τώρα, στα 34 μου. Είναι κομπλεξικό. Okay. Είναι αυτό το κόμπλεξ του μέσου Έλληνα προπονητή στα παιδικοφηβικά. Ναι. Το να δείξει ότι κάνει δουλειά, ότι αυτό, ότι επειδή έχει τρομερή ανασφάλεια. Γιατί το 80% δεν έχει μπει ποτέ σε αποδυτήριο, δεν έχει δρώσει μόνο από τον ήλιο. Ο προπονητής λέει ότι εγώ πρέπει να το δώσω προπόνηση σήμερα. Και ότι δεν είναι έτσι, ρε φίλε. Γιατί ειδικά στις μικρές ηλικίες για μένα πρέπει πρώτα να είσαι παιδαγωγός. Πρέπει πρώτα να μάθεις πενταξίες στα παιδιά, γιατί αυτό λείπει. Δεν έχουμε αξίες και παιδεία καθόλου. Και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Αμερική μέχρι τα 16 δεν σου δίνουν κατεύθυνση. Σου λένε κάνεις όλα τα αθλήματα και μετά λέμε, α, εσύ έχεις ταλέντο και πήγαινες. Εμείς παλεύουμε από τα 8 να τους κάνουμε όλους πρωταθλητές. Χωρίς αξίες και χωρίς τίποτα. Μόνο πώς θα πατήσουν τον άλλον. Και πώς θα βγουν νικητές.